Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω πως φρούριο θυμίζει εδώ ο ιερός ναός, αποκλεισμένος όπως βλέπετε από κορδέλες και περιπολικά. Είναι ο ιερός ναός του Αγίου Σπυρίδωνος εδώ στον Πειραιά. Αυστηρά είναι τα μέτρα και δρακόντι έτσι ώστε να αποτραπεί προσέλευση των πιστών και να μην έχουμε εικόνες συνωστισμού. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από χθες εδώ περιμετρικά του ναού έτσι ώστε να εμποδίσουν κάθε πρόσβαση. Ενώ να σας πω η Θεία Λειτουργία έγινε και κλεισμένων των θυρών. Χωροστατούντος του Μητροπολίτου, του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτου Πειραιά του κυρίου Σεραφή. Ενώ αρκετοί πολίτες γνώριζαν ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος ή να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία ή να ανάψουν ένα κερί, παρόλα αυτά ήρθαν εδώ και έρχονται μέχρι και αυτή την ώρα ή να αφήσουν τον άρτο. Βέβαια, όπως τους ενημερώνουν οι αστυνομικοί, δεν γίνεται ούτε να εισέλθουν στο ναό. Περιμένουν όμως, όπως μας είπαν, να μπορέσουν να επισκεφθούν τους ναούς όταν ανοίξουν τις θύρες τους ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων. Και χαρακτηριστικά μας είπαν ότι θα αισθανθούν τυχεροί αν μπορέσουν να ανήκουν στα 9 ή στα 25 άτομα. Διότι όπως γνωρίζουμε, μετά από 49 μέρες οι εκκλησίες θα ανοίξουν τις πύλες τους για περιορισμένο όμως αριθμό πιστών. Θα επιτρέπεται η παρουσία έως και 9 ατόμων σε όλες τις εκκλησίες και έως 25 ατόμων στους μητροπολιτικούς ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Βέβαια, την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικίες Μητροπόλης και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Γεωργία Λαγού, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ καθώς και τους υπόλοιπους. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Προσβάλλει λίγο την Εκκλησία και την αξιοπρέπειά μας αυτό το γεγονός του να περιθρυγόμεθα από αστυνομικές δυνάμεις, λες και δεν έχουμε την αυτοσυνειδησία που πρέπει και την ευθύνη που μας αναλογεί. Μου θυμίζει αυτή τη στιγμή η περίφραξη αυτή τον αποκλεισμό του γαλλικού στόλου με τον άμαρχο Τινάν.